Ο μεγάλος Μίκης Θεοδωράκης, ο άνθρωπος που μέσα από τις μουσικές του σήκωσε την Ελλάδα και εξύψωσε το ανάστημα του κάθε Έλληνα, στα 94 του χρόνια είναι βαριά άρρωστος, όπως λέει η κόρη του Μαργαρίτα, αλλά συνεχώς κάνει τρίπλα στο θάνατο. Η συνέντευξή της σε περιοδικό προκάλεσε συγκίνηση για το μεγάλο Έλληνα μουσικοσυνθέτη, που βίωσε στη ζωή του όλη τη σύγχρονη ιστορία της χώρας, ταυτίζοντας με αυτήν το έργο του, τις μουσικές του, τους αγώνες που έδωσε ενάντια στη Χούντα και όχι μόνο. Ο μπαμπάς μου δεν θέλει να πεθάνει. Πλέον δεν νιώθει δυνατός. Είναι πολύ άρρωστος με πολλά προβλήματα υγείας. Και είναι φοβερό πως έχει καταφέρει και έχει ζήσει μέχρι σήμερα. Νομίζω κάνει τρίπλα στο θάνατο κάθε φορά. Το μεσημέρι κοιτάνε στο γραφείο, μετρώ τους λίπους στο αίμα μετρώ. Η Μαργαρίτα Θεοδωράκη με αίσθημα συγκίνησης αναφέρθηκε στα παιδικά της χρόνια δίπλα στο διάσημο πατέρα της, αναπολώντας εκείνες τις στιγμές. Είναι χιλιάδες οι στιγμές που θυμάμαι από την κοινή πορεία μας. Έχω μοναδικές εικόνες από παιδί και από έφηβη. Ακόμη και σήμερα πηγαίνω έρχομαι στο σπίτι των γονιών μου. Βλέπεις εδώ και πολλά χρόνια ο μπαμπάς μένει μόνιμα στην Αθήνα και μάλιστα μένει στο σπίτι του ακινητοποιημένος. Όμως όλη η οικογένεια νοσταλγεί τις στιγμές από το Βραχάτι. Εκεί ζήσαμε όλοι μας ονειρεμένες μέρες. Το Βραχάτι το έχει μέσα στην καρδιά του ο μπαμπάς μου. Πριν από λίγες μέρες μου είπε, είδα ένα όνειρο, ότι ήμασταν με τη μητέρα σου στον ανθισμένο κήπο μας στο Βραχάτι. Όταν ξύπνησα, ένιωσα τέτοια δυστυχία που δεν ήταν αληθινό το όνειρο. Ο Μίκης Θεοδωράκης, 6 χρόνια πριν συμπληρώσει έναν αιώνα ζωής, ζει όπως είπε η κόρη του για να ξαναδεί το Βραχάτι. Να ξαναδεί περιοχές που λάτρεψε, να αφουγκραστεί τους ανθρώπους που γνώρισε, να νιώσει γεύσεις και μυρωδιές από τους τόπους που τον τίμησαν, όπως η Κρήτη, την οποία επισκέφθηκε στα τέλη του 2017 για την ονοματοδοσία του νέου θεάτρου που λειτουργεί στο παλιότερο Ιωαννίων και φέρει το όνομά του. Μουσικός και επαναστάτης. Επαναστάτης και μουσικός. Έτσι θέλω να μείνω στη μνήμη των απογόνων μας. Η τελευταία του δημόσια εμφάνιση ήταν στη συγκέντρωση για το Μακεδονικό, στο Σύνταγμα, όπου υπό τους ήχους του «Θα σημάνουν οι καμπάνες», ο Μίκης Θεοδωράκης ανέβηκε στην εξέδρα και αποθεώθηκε από τους χιλιάδες πολιτών που είχαν δώσει το παρόν στο συλλαλητήριο. Και πιστεύω απόλυτα ότι είμαστε ενωμένοι, γιατί ανεξάρτητα από τις όποιες διαφωνίες μας, είμαστε όλοι πατριώτες.